όπως βλέπετε εδώ με την Ιωάννα Σουλιώτη, με το κατακόκκινο της φόρεμα, το καταπληκτικό. Δάφνη Βαλέντε. Καλημέρα, είναι το φόρεμα, Δάφνη Βαλέντε. Ναι, 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 βέβαια. Συνεργάζεσαι κιόλας με τη Δάφνη. Συνεργάζομαι, κάνω τις δημόσιες σχέσεις της Δάφνης τώρα για την επίδειξη που θα ετοιμάζουμε σε 7 Ιουνίου. Και ναι, είμαι πολύ χαρούμενη. Ξέρεις, η Δάφνη μου είπε, της είπε ότι θα ερχόμουν εδώ λοιπόν. Δηλαδή θέλω ένα ωραίο φόρεμα και τέτοιο. Και μου λέει η Μπέτη, μου λέει, είναι το απόλυτο υπέροχο small, γιατί συνεργαζόταν κάποια στιγμή. Βεβαίω. Λέω, θα το χρησιμοποιήσω αυτό, θα τη το πω. Το απόλυτο small, Μπέτη μου, Ζάιρα. Υπέροχο κορμί για small. Και έχει δίκιο. Ιωάννα, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη χρυσή δεκαετία, το 90s, που ήταν και τα top models του εξωτερικού, αλλά εγώ σε έχω ζήσει και εκείνη τη δεκαετία και στο πρακτορείο, θυμάμαι, που με σουρανούσατε. Ήσασταν μια πέντε μοντέλα, 10 και πολλά λέω ίσως. Που ήσασταν top τότε, ρε παιδί μου. Ήμασταν γυναικάρες πραγματικές. Ωραίες εποχές. Και ήμασταν και σε καλή περίοδο, ξέρεις. Πολύ καλή. Την χρυσή δεκαετία του μόντελ. Τότε λοιπόν θυμάμαι ότι ήσουν και πολύ απελευθερωμένη με το σώμα σου και έχεις κάνει και φωτογραφίσεις πιο. Όλες, εντάξει. Ναι. Και γυμνές και αποκαλυπτικές. Κοίταξε τότε, ρε παιδί μου. Δεν γινόταν να μην κάνεις. Ναι. Δηλαδή είχαν κάνει όλες από. Καλά τα μοντέλα εννοείται και ηθοποιοί και τραγουδίστριες και αυτά. Δηλαδή, αν δεν είχες ένα εξώφυλλο στο τάδε περιοδικό που ήταν τότε της μόδας. Δεν υπήρχες. Υπήρχε φάση πράγμα... στη ζωή σου μεγαλώντας που μπορεί να το μετάνιωσες και να είπες τώρα να το κρύψω, να το πω στα παιδιά μου, πέρασες με αυτή τη φάση. Να το κρύψω δεν γίνεται. Υπάρχουν ντοκουμέντα. Θα σου πω γιατί βέβαια η αλήθεια είναι ότι τότε στην εποχή μας δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ, ούτε ναι, τα social media, καλά το συζητώ. Αλλά με κάποιο τρόπο οι φωτογραφίες είχαν ανέβει στο διαδίκτυο. Και μάλιστα είχα πάει και στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να τις κατεβάσουν. Ναι. Λόγω τα παιδιά μου ήταν και πιο μικρά, κατέβηκαν μερικές, ξανανεύηκαν κάποιες άλλες. Αυτό γίνεται. Ναι, παιδί μου, δεν είναι ντροπή, ήσουν ένα μοντέλο. Δεν ήταν ντροπή. Και όλες... τους είπα, παιδιά, λέω, κοιτάξτε τα αρχαία αγάλματα. Όλα είναι έτσι. Γυμνά. Και η αλήθεια είναι ότι και τα παιδιά, εντάξει, τα μωρά, θέλω να πω, δεν είχαν την αίσθηση της ντροπής. Μετά η κοινωνία μας βάζει σε να ντυνόμαστε με ωραία ρούχα. Ναι, ναι. Εντάξει, ωραία. Όχι, δεν είχα μετανιώσει με την έννοια αυτή. Σαφώς δεν τα ξανά έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Εντάξει. Αλλά εντάξει, ήταν η εποχή, ήταν. Τώρα η εποχή δεν έχει αλλάξει πολύ. Δηλαδή, για να γίνει ένα κορίτσι μοντέλο, πρέπει να περάσει από την τηλεόραση. Δηλαδή, να πάει σε ένα GNTM, να πάει σε ένα My Style Rocks. Ναι, ναι, ναι. Συν τη άλλη, και βέβαια και αυτό που βλέπω και με τα social media είναι ότι εμείς, και εσύ το έχεις ζήσει αυτό, τρομάζαμε να δούμε την προσωπική μας ζωή και το τι κάναμε στην καθημερινότητα, σε εφημερίδες και στα περιοδικά κρεμασμένα, στα περίπτερα. Τώρα τη βγάζει. Δηλαδή, αν δεν έχεις. Ναι, τι κάνω. Αυτό ζητάει η αγορά, φαντάζομαι. Τώρα ζητάνε να βλέπουν τα προσωπικά θέματα του καθενός. Ναι, απλώς στη δική μου την οτροπία και γι' αυτό άλλωστε και πολλοί με ρωτάνε γιατί. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δηλαδή, να βγάζω συνέχεια τι κάνω, που πάω. Πώς ξυπνώ το πρωί, πώς κοιμάμαι το βράδυ. Έκανα αέρα να μαγει. Δεν νομίζω ότι είμαστε και μια άλλη φιλοσοφία που αναγκαστικά βέβαια προσπαθούμε να ακολουθήσουμε και την εποχή. Αλλά αναγκαστικά. Ναι, απλά δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε όπως ένα νέο κορίτσι που τώρα ξεκινάει, που γεννήθηκε με αυτό. Τα παιδιά που γεννηθήκαν τη δεκαετία του 90 και το 2000 και πιο μετά σαφώς. Είναι μέσα στο. Μέσα σε αυτό. Στο πετσί του. Εσύ ναι. Θεωρείς ότι μπορεί, ρε παιδί μου, ένα κορίτσι να κάνει καριέρα μέσα από ένα τέτοιο τηλεοπτικό σόου. Κοίτα, θεωρώ ότι θα μπορούσε και έχουν. Κάνουν κιόλας βέβαια. Και είναι και καινούρια τάση. Δηλαδή, εμείς παλιότερα πηγαίναμε σε. Ακτορία, ας πούμε. Σε καλλιστεία. Σε καλλιστεία, κλαρά, δεν είχαμε σε καλλιστεία. Αλλά σε διαγωνισμούς μοντέλων, δηλαδή για τα πρακτορία ή στα καλλιστεία αντίστοιχα. Τώρα είναι αυτό. Και πιστεύω ότι αν κάποιος αξίζει, δηλαδή αν κάποιο παιδί, κάποιο κορίτσι ή αγόρι έχει τις δυνατότητες να φύγει και να κάνει καριέρα μοντέλου, θα το κάνει. Σου κάνα ποτέ πρόταση. Στο GNTM ή να... δεν πάει στο Σου GNTM. Σου κάνα ποτέ πρόταση να πάει στο GNTM. Ναι. Ποτέ. Ειδικά ρε παιδί μου, εσείς που ζήσατε αυτή τη χρυσή δεκαετία, νομίζω ότι το ξέρετε πολύ καλά το επάγγελμα και θα μπορούσατε να υποστηρίξετε. Καλά, δηλαδή... εγώ γράψεις και το βιβλίο του στυλ, δηλαδή θα μπορούσα να ξέρεις, θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσουν σε διάφορα, αλλά δεν. Πάντως, εσύ θα ήθελες, αν σου προτείναν, δεν είσαι αρνητική ως προς αυτά τα τηλεοπτικά προγράμματα. Εντάξει, κοίταξε, εμένα δεν μου αρέσει να. Ο τρόπος χειρισμού της γλώσσας απέναντι στα παιδιά αυτά δεν είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί δεν μου αρέσει να προσβάλλω τον άλλον και ειδικά στο Πανελλήνιο. Mm. Οπότε δεν θα μου άρεσε να πάρω μέρος σε κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά είναι. Μπορούσες να πάρεις μέρος και να μην είσαι. Η κακιακριτής. Ναι, δηλαδή να μην χρησιμοποιείς αυτή τη γλώσσα. Θα μου πεις μετά, βέβαια, μπορεί να μην ήταν τόσο. Τζούσι αυτό. Τώρα ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν οι νόμοι της. Γιατί στην εποχή σας δεν είχατε βιώσει δύσκολες καταστάσεις, δεν ξέρω, στα γραφεία, στα μοντέλα, όλα αυτά. Όχι, δεν είχατε βιώσει και τέτοιους ανθρώπους που σας μιλούσαν άσχημα.
Όχι έτσι. Και όχι. Δηλαδή θα σε έπαιρνε. Όχι να εκτίθεστε τουλάχιστον. Επειδή μου θα σε έπαιρνε η μάνατζερ και θα σου έλεγε, ξέρεις κάτι, έχεις πάρει 2 κιλάκια ή κάτι αυτό, ή κάνε σε πιο προσωπικό επίπεδο και πιο συμβουλευτικά. Mm-hmm. Εδώ προσβάλλουν λίγο την προσωπικότητα, ειδικά σε παιδιά τα οποία είναι και 18-20 χρονών, ξέρω και πιο μικρά. Βγαίνουν έξω, έχουν όνειρα, ελπίδες. Ήδη η ανασφάλεια που νιώθουν είναι αρκετά μεγάλη. Το να τους πιέσεις ένα κουμπί της ανασφάλειας ακόμα παραπάνω, δεν τους προσφέρει σε κάτι. Δηλαδή δεν προσφέρει, δεν είναι επικοδομητική κριτική. Mm. Να κάνω μια επικοδομητική κριτική, να την κάνω βεβαίως. Να έχει ένα νόημα. Να την κάνω για να θίξω τον άλλον και να έχω νούμερα, δεν είναι. Όχι. Παρ' όλα αυτά, ήσουν σε κάποιο έτσι, reality story. Ήμουν στο House Girls και ήμουν και η bitch του. Ήσουν η bitch, ναι. Έτσι το θυμάμαι εσύ. Δεν είμαι, εντάξει. Κοίταξε. Είναι διαφορετικό το να... Έτσι μου είχαν βγάλει ότι ήμουν η πιο έτσι... Αυστηρή. Νευρική, ας πούμε. Είχα νεύρα, παιδί μου, 0% σε 3 δευτερόλεπτα. Απλό πράγμα. Αλλά δίκαια, χωρίς να θίγω, ξέρεις, δηλαδή... Αυτό. Ναι. Είσαι έτσι ένα άνθρωπο, φτάνεις, πας 0% σε 2 δευτερόλεπτα. Ναι, και μετά όμως ξαναέρχομαι. Δηλαδή στο φανάρι σταματάω, ξέρεις. Ρολάρω. Ήταν ωραία εμπειρία αυτό για σένα, θα το ξανά έκανες. Πολύ ωραία εμπειρία. Θα το ξανά έκανα. Παρότι τις, ξέρεις, ότι είχαμε ακούσει τότε, ήταν συγκλονιστικό. Εντάξει, ήταν και πρωτοπόρο για την Ελλάδα. Ήταν πρωτοπόρο, ήταν η εποχή. Είχαμε μπει μόλις στην κρίση η Ελλάδα. Εμείς δείχναμε μια ζωή. Ίσως ήταν από τα πρώτα reality, να πούμε, που βλέπαμε γνωστούς ανθρώπους σε reality. Πιο πριν, δηλαδή, το Big Brother, ήταν άγνωστοι άνθρωποι. Ναι, σωστά. Τώρα οι γνωστοί, επειδή τους ξέρεις, είναι μια άλλη έκθεση. Και στη ζωή τους. Δηλαδή, ναι. Μας παρακολουθούσαν στη ζωή, ας πούμε, όχι σε ένα στούντιο κλεισμένοι, σε ένα σπίτι κτλ. Ναι, ήταν πρωτοποριακό. Θα το ξανά έκανα τότε. Τώρα δεν ξέρω αν θα με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Δηλαδή να κάνω ένα τέτοιο είδους reality. Σαν εκπομπές έχω πάρα πολλές στο μυαλό μου να κάνω. Αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Άρα θα ήθελες να ασχοληθείς με την τηλεόραση. Σου αρέσει η τηλεόραση. Κοίταξε. Ναι, μου αρέσει η τηλεόραση. Δεν το συζητώ. Και παιδί της τηλεόρασης είμαι και έχω κάνει και πάρα πολλές εκπομπές στο πέρασμα των χρόνων. Και παρουσιάσει και lifestyle και από εδώ και μεταμορφώσεις. Και... Μόδας, όλα. Ναι, θα μου άρεσε, αλλά σε μια εκπομπή που πιο στημένη στο δικό μου. Αν τα παιδιά σου λέγανε ότι θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Τώρα δεν με πειράζει καθόλου, δεν έχω θέμα. Αλλά πιο τώρα μικρά που είναι ηλικιωθήκανε. Ναι, τώρα πιο μικρά πόσο όχι. Πόσο ετών είναι. 20. 20, ε. Και οι δύο. Και σπουδάζουν και τα δύο, είναι δίδυμα να πούμε, αγόρι κορίτσι. Σπουδάζουν και οι δύο, ναι, είναι σπουδάζουν έξω. Εξού και έχω κάνει, αυτό το συζητούσαμε πριν. Ναι, στο διάλειμμα. Λόγω του ότι μια μητέρα όταν φεύγουν τα παιδιά της, είτε έχει σύζυγο, είτε δεν έχει σύζυγο, είτε όπως είναι στημένο το σπίτι, δεν παίζει ρόλο. Αλλά όταν είναι αφοσιωμένοι στα παιδιά, όταν φεύγουν τα παιδιά, αφήνουν μια άδεια ένα κενό, την άδεια φωλιά. Ναι, και λόγω του ότι ασχολούμαι πολλά χρόνια με τη γιόγκα και έχω και τα διπλωματάκια μου. Να τα λέμε. Τα λέμε και αυτά. Πόσες ώρες έχουμε. 500 ώρες. 500 ώρες, δηλαδή γαλόνια είναι αυτά. Σας παρακαλώ. Ίδρωσε για να τα πάρω. Ήταν η γιόγκα διαφυγή για να ξεχαστείς από το φευγιό των παιδιών, ας πούμε. Θα σου πω. Έχω κάνει ένα εργαστήριο, ένα workshop, δηλαδή, το οποίο το διδάσκω τέλος πάντων στις γυναίκες που θέλουμε, σαν retreat, σαν διήμερα εργαστήρι διήμερα, το οποίο έχει να κάνει με την κενότητα που μπορεί να νιώθει κανείς στο άδειο σπίτι. Mm-hmm. Το λέω και έτσι, not an emptiness in the emptiness, δηλαδή χωρίς κενό στην άδεια φωλιά. Είναι δύσκολο το να φεύγουν τα παιδιά και να διάζεις στο σπίτι. Mm-hmm. Και να βάζεις ξανά σε προτεραιότητα η κάθε γυναίκα, όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι, να βάζεις προτεραιότητα πάλι τον εαυτό της. Γιατί μέχρι για 18-20 χρόνια έχεις εκεί να μαγειρεύεις το πρωί, να τα πας δραστηριότητες, να τα μάθεις, να τα κάνεις, να τα κατευθύνεις, να είσαι δίπλα. Μόνο σε γυναίκες απευθύνεται, γιατί και οι άντρες μπορούν να το νιώθουμε αυτό. Ναι, εντάξει. Εντάξει, οι άντρες ναι, ρε παιδί μου, συνήθως η γυναίκα μένει πίσω. Ο άντρας συνεχίζει τη δουλειά και η γυναίκα μένει για να φροντίσει παραπάνω τα παιδιά. Ναι. Μπορεί τώρα να τίνει να αλλάξει αυτό αλλά συνήθως έτσι γίνεται. Κοίταξε, ναι, όχι, το εργαστήριο δεν απευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Okay. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που αισθάνονται ένα κενό φεύγοντας κάποιος από δίπλα τους. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει χωρίσει μόλις. Δεν είναι ανάγκη να είναι και τα παιδιά που έχουν φύγει. Είτε απώλεια. Ναι, σωστά. Πώς μια γυναίκα τόσο ωραία σαν και εσένα γενικά διαχειρίζεται το γεγονός μεγαλώνοντας ότι ρε παιδί μου. Είσαι πολύ ακόμα νέα και ωραία, αλλά ξεπερνάς, ρε παιδί μου, αυτήν την. Από τα 20 και συνεχίζεις.
πώς διαχειρίστηκες, ο χρόνος σε άγχωσε, σκέφτηκες ποτέ να μπεις στη διαδικασία πλαστικών επεμβάσεων? Κοίτα τώρα, θα σου πω και εσύ τα ίδια περνάς. Βέβαια, εννοείται. Και εννοείται. Μια γυναίκα είσαι που στο πέρασμα των χρόνων έχει παραμείνει όμορφη και θα παραμείνει, εννοείται. Τον χρόνο τον βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας. Ξυπνάς το πρωί, τον βλέπεις. Θα κάνω ό,τι χρειάζεται, χωρίς να επέμβω. Mm-hmm. Θα κάνω τους καθαρισμούς μου, ένα μποτοξάκι, ένα αυτό, ξέρεις. Ό,τι χρειάζεται για να είμαι φρέσκια. Mm. Τις δραστικές επεμβάσεις δεν τις έχω σκεφτεί ακόμα. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλω να τις σκεφτώ, γιατί εκεί πέρα πέφτουν και άλλα πράγματα. Yeah. Δηλαδή, πώς θα είναι τώρα ο χειρουργός που θα ξυπνάει καλά? Ναι. Θα πω και με τη γυναίκα του, θα με τραβήξει έτσι από εδώ. Και άμα ξυπνήσω και δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα. Αυτό. Ενώ τον χρόνο τον βλέπεις κάθε μέρα. Ξυπνάς το πρωί, βλέπεις. Δεν έχω καμία ρίτη δουλειά. Δεν έχω κάνει. Υπάρχει μια συμφιλίωση. Μια... Πάντως είσαι κούκλα και δεν χρειάζεσαι τίποτα να τα λέμε και πολύ, αυτά. Εντάξει. Και έτσι να συνεχίσεις. Το βασικό σε μια γυναίκα είναι να. Και αυτό πιστεύω, ότι όταν είμαστε καλά και εσωτερικά και φαινόμαστε εξωτερικά και δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. 20 χρονών και 30 δεν θα γίνουμε ποτέ. Άρα. Καλό είναι να επιβραδύνεται αυτή η φθορά όσο. Να διατηρούμαστε όσο μπορούμε, θα πω εγώ. Έτσι, κατάψυξη, βρε παιδί μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννη, που είσαι μαζί μας σήμερα.